Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε σήμερα στην Πάτρα και επισκέφθηκε τα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Τα δύο μεγάλα νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Ο ίδιος προανήγγειλε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς ως γνωστόν το σύστημα υγείας έχει φτάσει στα ωριά του. Θέλουμε προσλήψεις και όχι απολύσεις. Τα κενά και οι εκκρεμότητες του τοπικού συστήματος υγείας αποτέλεσαν το αντικείμενο συσκέψεων του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που βρέθηκε σήμερα στην Πάτρα. Να απαντήστε στα σου! Αμέσως μετά. Θα σας περιμένουμε. Βεβαίως, παιδιά, ναι. Ο Υπουργός αρχικά επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ακολούθησε το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και τελικός σταθμός ήταν το Καραμανδάνιο, όπου και έκανε δηλώσεις χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις. Ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε την πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το εξυγχρονίσουμε, να το κάνουμε ευέλικτο, να το κάνουμε ελκυστικό στους πολίτες. Να το κάνουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε. Συνομιλούμε με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό. Συνομιλούμε με τους καλύτερους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, Έλληνες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας. Να είστε βέβαιοι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες μεγάλες αλλαγές θα λάβουν χώρα στο σύστημα, έτσι ώστε κάθε μέρα όλο και περισσότερο να υπάρχει ένα αίσθημα ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Προανήγγειλε επίσης και άλλες μεγάλες αλλαγές στο επόμενο διάστημα, ώστε το σύστημα υγείας να αναβαθμιστεί. Στόχος είναι τα δύο νοσοκομεία της περιοχής να εμπλουτιστούν ακόμη περισσότερο με γιατρούς. Πιστεύω ότι τα δύο νοσοκομεία, τα μεγάλα της Πάτρας, το Ρίο και ο Άγιος Ανδρέας, βρίσκονται σε μια αρκετά καλή κατάσταση. Θα τα εμπλουτίσουμε με προσωπικό, το Ρίο με αρκετούς γιατρούς, πανεπιστημιακούς πρωτίστως και γιατρούς ΕΣΥ, το ίδιο και τον Άγιο Ανδρέα. Έχουμε ανάγκη από νοσηλευτικό προσωπικό και προσλαμβάνουμε αυτές τις μέρες περίπου 4.000. Ήδη τα 2.000 ονόματα δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες μέρες. Και άλλες 2.000 θα δημοσιευθούν νοσηλεύτριες το Νοέμβριο. Σημείωσε πάντως ότι το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει την προσπάθειά του να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα χρόνια προβλήματα του ιατρικού τομέα. Ηλικιώδης είναι η αύξηση των οφειλών από τα ποσά των επιστρεπταίων προκαταβολών που δεν έχουν δοθεί από τους επιχειρηματίες. Μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 120 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας την ασύλληπτη σταδιακά αύξηση του 5.000%. Ένα στοιχείο που καταδεικνύει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τομέα των επιχειρήσεων. Έκρηξε σε νέες οφειλές από απλήρωτες επιστρεπτές προκαταβολές που δεν επιστράφησαν τελικά στην ώρα τους, καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Η αύξηση των οφειλών θα είναι στο ποσό των 120 εκατομμυρίων και στατιστικά ξεπερνάει το 5.000%. Και αυτό διότι οι οφειλές σε ένα χρόνο εκτινάχθηκαν από τα 2.455.000 ευρώ τον Ιούλιο πέρυσι στα 125.600.000 ευρώ φέτος. Έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι κανένας ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος ή βιοτέχνης, ο οποίος έλαβε επιστρεπτή προκαταβολή, δεν θα ήθελε και να την επιστρέψει. Το θέμα όμως θα πρέπει να δούμε λίγο συλλογικά το θέμα της οικονομίας στη χώρα μας πώς είναι. Δηλαδή να επιστρέψει τις επιστρεπτές προκαταβολές, okay. Σε μια αγορά όμως που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά ώστε να μπορεί να πληρώσει. Σε μια αγορά που μετά τις επιστρεπτές προκαταβολές ήρθε ο πόλεμος στη Ρωσία, ήρθε η κρίση ενεργειακή. Που έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, το τι θα πληρώσουμε στο ρεύμα, που όλα έχουν εκτιναχθεί στον αέρα, που η οικονομία και οι δουλειές έχουν αρχίσει να μειώνονται κατά κόρον γιατί το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει. Έρχεται λοιπόν τώρα και η επιστρεπτή προκαταβολή. Αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι θα πρέπει να μην επιστραφούν τα χρήματα αυτά ή τέλος πάντων να συζητηθεί ότι είναι αδύνατον στην παρούσα φάση και αυτό το έξοδο να μπει σε μια επιχείρηση. Εκτός
και έχουμε πάρει απόφαση τις επιχειρήσεις να τις κλείσουμε. Για κάποιους επιχειρηματίες, η μορφή της ενίσχυσης μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών ουσιαστικά ήταν παγίδα. Πήραν τα χρήματα για να μπορέσουν να πληρώσουν τις οφειλές τους, όμως όσοι χρησιμοποίησαν όλο το ποσό και όχι το 50% που ήταν δωρεάν, βρέθηκαν σε δυσχερή θέση αφού δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν το υπόλοιπο, με αποτέλεσμα να βρεθούν οικονομικά πολλαπλά εκτεθειμένοι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν πέραμε τα χρήματα, όλοι ξέραμε ότι θα έπρεπε να τα επιστρέψουμε. Βέβαια, γεγονός είναι ότι όλοι πιστεύαμε ότι μπορεί και να μην επιστραφούν κάποια στιγμή, λόγω του ότι η συγκυρία αυτή τράβηξε για πολύ καιρό. Τώρα όμως, με δεδομένο ότι έχουμε την υποχρέωση να τις επιστρέψουμε. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό με αυτό το σκοπό τις πήραμε. Όμως θα πρέπει να δει και το κράτος ότι ποιες συνθήκες υπάρχουν σήμερα για να τις επιστρέψουμε. Δηλαδή, μετά από την οικονομική κρίση, προχώρησαν όλα ομαλά και σωστά, ώστε η οικονομία μπόρεσε να ανταπεξέλθει, η οικονομία μπόρεσε να λειτουργήσει, η αγορά να κυκλοφορήσει, ώστε να μπορούμε να έχουμε έσοδα και να επιστρέψουμε τις οφειλόμενες επιστρέψεις προκαταβολές. Αυτό όμως το πεδίο δεν υπάρχει. Αυτό οι συνθήκες οικονομίας δεν υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ανασυνταχθεί λίγο το κράτος, να ξανακοιτάξει από την αρχή και να δει τι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Ίσως θα πρέπει να είναι οι επιστροφές, οι προκαταβολές αυτές οι οποίες θα μείνουν στους επιχειρηματίες να βοηθηθούν για το μετά θέμα που προέκυψε στην οικονομία. Και άρα γίνει η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη μεσαία επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς οι επιχειρήσεις έχουν πνιγεί στα χρέη. Μόνο χρέη έχουν ισορρευτεί. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν προλαβαίνει να τελειώσει ο μήνας ώστε να καλύψει η επιχείρηση υποχρέωση της. Συσσωρεύονται χρέη στη ΔΕΗ, συσσωρεύονται χρέη σε δάνεια απλήρωτα, συσσωρεύονται χρέη όπου θα μπορούσε ακόμα και στους προμηθευτές τους. Πάρα πολλές εταιρείες δεν μπορούν να καλύψουν τους προμηθευτές τους, με αποτέλεσμα να αποκλείονται και από την αγορά προϊόντων ώστε να μπορούν να δουλέψουν στα μαγαζά τους. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Δεν είναι αυτό που ενδεχομένως από συνήθεια λέμε, δεν πάει καλά η οικονομία. Όντως δεν πάει καλά η οικονομία. Πικρός ο καφές στην Πάτρα, αυξημένη είναι η τιμή πώλησής του, καθώς το κύμα ανατιμήσεων σε όλη τη χώρα παρέσυρε και την τοπική αγορά. Έρευνα της εταιρείας μέσω γνωστής πλατφόρμας παραγγελιών κατέδειξε ότι οι αυξήσεις, ειδικά στους καφέδες για παραγγελία στο χέρι, φτάνουν ακόμη και το 22%. Πικρή είναι η γεύση που αφήνει ο καφές στην τσέπη των καταναλωτών. Και αυτό γιατί υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι. Ο λόγος, ότι οι κατασυμματάρχες δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις σε διάφορα είδη. Ήταν αρκετός καιρός που είχαμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις που έχουμε στις πρώτες ύλες. Δεν μπορούσαμε άλλο, οπότε έγινε μια αύξηση πολύ λογική. Όλοι ξέρουν ότι η Πάτρα δεν έχει ακριβό καφέ. Και πιστεύω ο πελάτης το έχει κατανοήσει και είναι δίπλα μας καθημερινά. Μια αύξηση της τάξης του 22% θεωρείται λογική? Δεν είναι 22%. Γιατί το 3,80 όταν γίνεται 4 δεν είναι 22%. Αυτό έγινε. Ο καπουτσίνο για παραγγελία στο χέρι σημείωσε αύξηση 22% στη μέση τιμή του σε σχέση με πέρυσι, κάτι με το οποίο όμως οι καταστηματάρχες διαφωνούν. Σύμφωνα με την έρευνα του PriceFox, στην Πάτρα πέρυσι μπορούσε κανείς να βρει καπουτσίνο με 1 ευρώ και 20 λεπτά. Φέτος, στο κέντρο της Πάτρας, ο καπουτσίνο ξεκινάει από τα 2 ευρώ και παρουσιάζει αύξηση 80 λεπτών. Ο οικονομικότερος καφές είναι ο ελληνικός, που ξεκινάει από 1 ευρώ και δεν ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Ακόμα και ακριβότερος καφές στο κέντρο της Πάτρας δεν ξεπερνάει τα 2,5 ευρώ για όσους θέλουν να παραγγείλουν στο σπίτι ή το γραφείο. Εμείς πάντα προσπαθούμε να μην έχουμε αυξήσεις προς τον πελάτη. Αλλά όταν γίνονται συνεχώς αυξήσεις, πρώτες ύλες, σε ενέργεια κτλ., δεν γίνεται κάποια στιγμή. Πρέπει η επιχείρηση να είναι βιώσιμη, να πληρώνει το προσωπικό, να πληρώνει τις υποχρεώσεις της και να μπορεί να βγει και ένα μεροκάματο για τον ιδιοκτήτη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δεν το κάνουμε με χαρά και δεν το κάνουμε γιατί αυτά τα χρήματα τα βάζουμε τσέπη. Είναι οι αυξήσεις που έρχονται από όλα τα υπόλοιπα και αναγκαζόμαστε εμείς και το μεταφέρουμε στον πελάτη. Ο κόσμος πώς έχει αντιδράσει γενικότερα στις αυξήσεις, πώς τις βλέπει? Εντάξει, υπήρχε ένα ποσοστό 2 έως 5% που την αύξηση δεν τη θεωρεί λογική. Από εκεί πέρα όμως η επιχείρηση δεν μπορεί να σταθεί με το 2 ή το 5%, πρέπει να συνεχίσει με το 95%. Παρόλες τις αυξήσεις πάντως και παρόλο την κρίνια που υπάρχει, βλέπουμε τα καφέ αντέχουν και ότι επεκτείνονται και ανοίγουν. Ένα σχόλιο θέλω. Εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματό του τίμια και κοιτάει να φτιάξει μια επιχείρηση. Θες αυτό είναι καφέ, θες είναι κάποια άλλη δραστηριότητα. Δόξα στον Θεό, εμείς προχωράμε και προσπαθούμε να είμαστε και σωστοί στις υπηρεσίες μας και στις τιμές και σε όλα. Πάντως οι πατρινοί έχουν βάλει κατά καλά τον καφέ στην καθημερινότητά τους και δεν τον αποχωρίζονται όσες αυξήσεις και αν γίνουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, τον έχει εντάξει η ζωή του, είναι στην καθημερινότητα, γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλές καφετέρειες. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχαν και τόσες πολλές καφετέρειες. Take away, κάθονται οι περισσότεροι? Υπάρχει η mix.
Υπάρχουν περιοχές που κάθονται όπως εδώ η Ρήγα Φεραίων και υπάρχουν περιοχές που είναι πιο πολύ take away. Έντονες διαμαρτυρίες προκαλεί η απόφαση που ελήφθη για την κατάργηση της δυνατότητας να διενεργούνται αντιγρυπτικοί εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή στα φαρμακεία. Και αυτό γιατί εκτός το ότι οι πολίτες θα ταλαιπωρηθούν με τον τρόπο αυτό, αποθαρρύνονται στο να προχωρήσουν σε εμβολιασμό και ομάδες που δύσκολα πήγαιναν στο γιατρό. Η συγκεκριμένη αλλαγή έρχεται πάντως σε μια περίοδο σύμφωνα με τις οποίες επικίνδυνται προβλέψεις για υγειονομική επιβάρυνση του συστήματος τους επόμενους μήνες. Δυσφορούν οι πολίτες για την απόφαση που ελήφθη για την κατάργηση της δυνατότητας να διενεργούνται αντιγρυπτικοί εμβολιασμοί στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή. Η συγκεκριμένη πρακτική βοηθούσε σημαντικά πολλές ομάδες του πληθυσμού να σπεύσουν να κάνουν έγκαιρα στα φαρμακεία τον εμβολιασμό τους. Τώρα όμως έχουν να αντιμετωπίσουν επιπρόσθετα εμπόδια. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, θα πρέπει όλοι να εμβολιάζονται πλέον με συνταγή γιατρού. Δηλαδή να υπάρχει κάποια πρόταση από τον γιατρό πριν. Ξέραμε μέχρι τώρα, μέχρι και πέρυσι δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να έρθει να αγοράσει το αντιγρυπτικό και να εμβολιαστεί στο φαρμακείο ή στο γιατρό του. Τώρα αυτό θα γίνει πιο οργανωμένα μέσα στη συνταγογράφηση. Ενδεχομένως να δυσκολέψει κάποιους, αυτούς δηλαδή που δεν έχουν συχνή επαφή με τους γιατρούς, άτομα νεότερης ηλικίας, γιατί όπως ξέρουμε, ηλικία άνω των 60 που επιβάλλεται να εμβολιάζεται, συνήθως έχουν και κάποια επαφή με το προσωπικό τους γιατρό, οπότε εκεί δεν θα υπάρχουν δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρόκειται να αποθαρρυνθεί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, κυρίως νέοι, που δύσκολα πήγαιναν στο γιατρό. Ο λόγος, εκτός των χρημάτων που θα πληρώσουν για τη συμμετοχή τους στον εμβολιασμό, θα πρέπει να πληρώσουν επιπρόσθετα χρήματα και για τη συνταγογράφηση. Ενδεχομένως να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, σας είπα, υπάρχει κατηγορία ανθρώπων που δεν πηγαίνουν εύκολα στο γιατρό, δεν έχουν λόγο να βρεθούν. Οπότε εκεί τους ήταν πιο εύκολο να έρθουν στο φαρμακείο, να αγοράσουν και να κάνουν τον εμβολιασμό. Ενδεχομένως να το δούμε αυτό, δηλαδή να αποθαρρύνουν κάποιους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Πάντως, οι ευαίσθητες ομάδες θα πρέπει να θωρακιστούν για φέτος το χειμώνα, αφού τα μηνύματα είναι δυσίωνα. Και οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και των γιατρών, αλλά και εμάς των φαρμακοποιών, είναι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Ή τέλος πάντων, πέρα από τις ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι πάνω από 60, που είναι τα μικρά παιδιά, που είναι άνθρωποι που πάσχουν άνοστοκατασταλμένοι, χρόνιο άσμα κτλ., καρδιακή νόσο, αυτοί σίγουρα. Αλλά πιστεύω ότι και ο υπόλοιπος πληθυσμός, κάνοντας ένα αντιγρυπτικό εμβόλιο, αποκτά ανοσία στις ιώσεις που υπάρχουν, οπότε καλυτερεύει η καθημερινότητά του. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες που θα συστήνατε εσείς να το κάνει έστω και προληπτικά? Σας είπα και πριν, σίγουρα τα άτομα πάνω από 60, σίγουρα τα μικρά παιδιά, τα νεογέννητα κτλ. 6 μηνών πλάς και βέβαια άνθρωποι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. Η συνύπαρξη κορονοϊού, γρίπης, αλλά και συγκητιακού ιού, κυρίως στα μικρά παιδιά, είναι ένα επικίνδυνο μείγμα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πάλι με τη μάσκα στα χέρια, όπως βλέπετε. Οπότε, ναι, υπάρχουν πολλές ιώσεις, υπάρχουν πολλά συμπτώματα COVID. Πιστεύω ότι θα είναι, όπως και όλα τα προηγούμενα διαστήματα που περάσαμε το χειμώνα, θα είναι μία μίξη πολλών ιών και ιώσεων, οπότε είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Πάντως δεν πρέπει να πάρουμε καψήφιστα το γεγονός ότι πρέπει να εμβολιαστούμε και για τη γρήπη, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και εκεί πέρα ζητήματα. Εγώ το συστήνω επιφύλακτα. Μόνο καλό μπορεί να μας κάνει ο εμβολιασμός. Να συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης του Best τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Μαζί μας και ο συνάδελφος Δημήτρης Χωρίτος και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος. Κύριε Πελετίδη, και ζητάτε την ψήφο των πατρινών για τρίτη θητεία. Ναι. Γιατί να σας δώσουμε, εγώ θα ξεκινήσω από το τέλος, γιατί να σας δώσουμε και μία τρίτη θητεία? Γιατί αυτό είναι για την προκοπή της πόλης μας. Ξεκινήσαμε παίρνοντας μια πόλη η οποία ήταν στο μηδέν, με απραξία. Αν γυρίσουμε πίσω, σε περίοδους και μάλιστα παχιών αγελάδων, η πόλη μας δεν είχε πρόοδο και δεν έβαζε τίποτα μπροστά. Ξεκινήσαμε και μπήκε η πόλη μας σε μια κίνηση. Ξεκινήσαμε επομένως από το μηδέν, φτιάξαμε θεμέλια και αρχίζει η πόλη μας να παίρνει υπόσταση. Βγήκαμε στην επιφάνεια και είμαστε μια πόλη με ελπιδοφόρα μηνύματα ότι θα καταγραφούμε σε λίγο από τις ωραιότερες, για να μην πω η ωραιότερη πόλη στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμη αυτή η τρίτη θητεία, εφόσον επανεκλεγείτε για εσάς? Βεβαίως, διότι είναι μία σειρά έργα τα οποία έχουμε ξεκινήσει, είπα προηγουμένως για τα θεμέλια, αλλά είναι σε μία φάση χρηματοδοτήσεων. Είμαστε στο πιο ωριμό σημείο μας, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία που ξεκινάς από το μηδέν, που δεν υπάρχει τίποτα, αρχίζεις και χτίζεις,
δεν τα λύσαμε όλα, αλλά έχουμε δημιουργήσει τις βάσεις, οι οποίες με την εμπειρία και με την συγκέντρωση αυτής της δυνατότητας να μπορείς να βλέπεις τι γίνεται, μπορείς να κάνεις βήματα μπροστά που θα, όταν ολοκληρωθούν, που είμαστε στο στάδιο της υλοποίησης, πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον της πόλης μας να συνεχίσουμε. Δηλαδή στο τέλος της επόμενης τετραετίας, κύριε Δήμαρχε, πώς θα είναι η Πάτρα, ποια είναι τα έργα που θα δώσουν ταυτότητα και το στίγμα και θα δώσουν και το στίγμα? Καταρχήν η πόλη μας θα είναι παραλιακή πόλη. Εμείς είμαστε παραλιακή πόλη, αλλά δυστυχώς είμαστε στην όθωνα Σαμαλίες. Φράχτες, εμπόδια, ένα τρένο το οποίο ήταν επιφανειακό και το οποίο εμπόδιζε την επαφή μας με τη θάλασσα, το παλιό λιμάνι το οποίο στέκει μπροστά μας. Έπρεπε να ξεκινήσουμε επομένως και να λύσουμε τα βασικά ζητήματα, οι υποδομές μας και ταυτόχρονα και ακίνητα τα εμβληματικά τα οποία έχει η πόλη μας, τα οποία ήσαν όλα παρατεταγμένα χωρίς να έχουν μία προοπτική. Τι κάναμε εμείς λοιπόν? Ξεκινήσαμε με τον πατραϊκό λαό, γιατί αυτή η πορεία δεν ήταν μια πορεία μοναχική, ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή. Συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δυνάμεων της πόλης μας και στην μάχη που δώσαμε να πάρουμε αυτά που δικαιούμαστε, πετύχαμε το τέλος του 2018 να έχουμε την παραλιακή ζώνη με νόμο παραχωρημένο στην πόλη μας. Ξεκινήσαμε με μια χάραξη επιφανειακή του τρένου, προχωρήσαμε και καταφέραμε βήμα-βήμα να έχουμε δεσμεύσει την κυβέρνηση ότι θα πάει μέχρι την Κανελοπούλου υπογειοποιημένο το τρένο και εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να φτάσουμε και μέχρι το Ρίο, γιατί δίνει άλλη διάσταση στην πόλη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πλέον ότι είμαστε σε ένα σημείο, αφού ολοκληρώσαμε αυτά, ολοκληρώσαμε τις μελέτες μας, που μια σοβαρή προσπάθεια που κάποιος νομίζει ότι είναι ένα χαρτί, δεν είναι. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες, γίναν διαγωνισμοί αρχιτεκτονικοί. Πριν από ένα μήνα, ούτε μήνα, η διαχειριστική της περιφέρειας ανακοίνωσε, γιατί προηγήθηκε επί ένα χρόνο συνεργασίες, πώς θα γίνει να γίνει η μελέτη εφαρμογής και να έχουμε τα έργα, και ήδη έχει προκηρυχθεί. Σε λίγο καιρό καταθέτουμε την πρότασή μας. Έχουμε οριστική μελέτη και κάνουμε την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Επομένως, όταν θα είσαι στην όθωνο Σαμαλίας, δεν θα βλέπεις πλέον εμπόδια, θα βλέπεις θάλασσα. Θα κινήσεις στη θάλασσα. Η πόλη μας θα είναι όπως είναι στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι σε άλλες πόλεις που είναι δίπλα στη θάλασσα, και αυτό δίνει στην πόλη μας μία άλλη εικόνα και μία χαρά και στην... Και αλλάζει αυτό που λέμε, αλλάζει η όψη της πόλης. Και μετά παίρνουμε τα κτίρια μας, γιατί η παραλιακή ζώνη αλλάζει η διάταξη στην πόλη μας. Η πόλη μας πλέον δεν θα είναι αυτή που ξέραμε. Αν ξεκινήσουμε για παράδειγμα από τις Ιτιές, οι σταφιδικές αποθήκες ήδη χτίζονται, έχει προχωρήσει το έργο. Εκεί θα έχουμε έναν πολιτιστικό χώρο και έναν αθλητικό χώρο, μια θεατρική σκηνή. Τα σφαγεία πλέον λειτουργούν. Πήραμε και πριν από 2 μήνες μία επιπλέον χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων από το Υπουργείο Πολιτισμού για να λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, προσφέροντας ένα περιεχόμενο γύρω από τον Καραγκιόζη, από το Καρναβάλι, με θεματικά πάρκα, με διαδραστική επαφή με την ιστορική διαδρομή, αλλά και τις κατασκευές που έχουμε μία παράδοση στο θέμα του Καρναβαλιού. Λαδόπουλος. Έγινε η πρώτη προκήρυξη του Λαδόπουλου και από ερείπια που βλέπουμε τώρα θα δούμε εκεί το μεγάλο διοικητήριο της πόλης μας, ένα σχολείο, το μουσικό σχολείο, να βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο που είχαμε προβλήματα εκεί που στεγαζότανε, παιδικό σταθμό, χώρο πολιτισμού, το εργοστάσιο τέχνης Στάνος Μικρούτσικος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην πολιτιστική πρωτεύουσα και μετά ακυρώθηκε, μπαίνει πλέον στη ζωή μας, γιατί και αυτό ξεκίνησε, άδειασε ο εσωτερικός χώρος, είχαμε πρόβλημα με τον εργολάβο, αλλά προχωράει το έργο, θα έχουμε ξανά τη λειτουργία του. Προχωρώντας η βιβλιοθήκη, πάω με την εικόνα της πόλης, η βιβλιοθήκη μας υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση και ανάπλασή της, το ισόγειο το οποίο γνωρίζαμε θα γίνει νεανική βιβλιοθήκη, οι χώροι που είχαμε για την
η Πινακοθήκη περνάει στο Δημαρχείο μας και το Δημαρχείο μετατρέπεται σε χώρο πολιτισμού να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Το Αρσάκιο τους επόμενους δύο μήνες είμαστε στο τελικό στάδιο που φτιάχνουμε δηλαδή τους χώρους, τις λεπτομέρειες. Θα πάμε εκεί και θα είναι το νέο Δημαρχείο, ένα εμβληματικός χώρος, ένα τοπόσημο της πόλης μας παίρνει πλέον ζωή. Δίπλα είχαμε την εμπορική σχολή, έγινε παιδικός σταθμός στη Μανιακίου. Προχωρώντας το έλος της Αγιάς έγινε ήδη η ανάπλαση. Ξεκινήσαμε χθες, πριν από δύο μέρες, υπέγραψα και την ένταξη του κολυμβητηρίου στο σχεδιασμό της πόλης, ώστε σε συνεργασία με την περιφέρεια που και τη διαχειριστική που θα χρηματοδοτήσει το έργο, ξεκινάνε, έχει ήδη υπάρχει η μελέτη του κολυμβητηρίου από την περιφέρεια. Θα έχουμε επομένως στο χώρο εκείνον το νέο κολυμβητήριο και τους αθλητικούς χώρους όπως μας αρμόζει και το δικαιούμαστε, και ακριβώς δίπλα του θα έχουμε ένα χώρο πάρκινγκ 175 θέσεων. Το έλος της Αγιάς το γνωρίζετε ότι πλέον, ας πούμε, είναι ένας φανταστικός χώρος, ένα πάρκο οικολογικό που δίπλα στην θάλασσα, που παρότι παρέμβηκε το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο να το αποκτήσουν για να το διαχειριστούν επιχειρηματικά, κάνουμε την προσπάθειά μας να το συνεχίσουμε αδάπανα, να πηγαίνει ο συμπολίτης μας εκεί. Κάμπινγκ Αγιάς, ένα θέατρο ήδη είναι εγκεκριμένο και προχωράει πλέον ο διαγωνισμός να έχουμε 650 θέσεων, και μαζί με το όλο αυτό που έχει γίνει, οι μερίσεις, κατασκηνώσεις και ο χώρος αυτός να αποκτήσει και χαρακτηριστικά πολιτιστικά, κέντρο παιδαγωγικών δράσεων, ανάπλαση Ανοπόλης, ανάπλαση Κάτω Πόλης, ανάπλαση στη Γούβα, ανάπλαση στα Ζαροχλέικα, ανάπλαση στα Καντριάνικα που έχουν γίνει. Ξεκίνησαν ήδη πριν από ένα μήνα η ανάπλαση σε μια τεράστια περιοχή στα προσφυγικά και στην Αγία Κατερίνη, που κάναμε ένα μεγάλο κομμάτι της και ολοκληρώνεται τώρα. Σχεδιάζουμε τώρα στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ να μπει η ανάπλαση στο Ζαβλάνι και στην Ανθούπολη, και μπορώ να μιλάω συνέχεια γιατί έχουμε και έργα, από την πλευρά του Ρίου, ναι. Έχουμε τις εργατικές κατοικίες που θέλουμε να παρέμβουμε στα προσφυγικά του Ρίου, στην Γεωργική Σχολή στο Ρίο, στο καταφύγιο που είναι στα Ραχοβίτικα, στην πλατεία στα Ραχοβίτικα, στο Σαραβάλι που έχουμε την πλατεία που μπαίνει σε ένα πρόγραμμα Λίντερ ανάπλασης, και η Κρίνη που είχαμε το θέατρο το οποίο εξυγχρονίζεται, καθυστέρησε ο εργολάβος, και πάρα πολλά έργα τα οποία γίνονται από την αυτεπιστασία του Δήμου, 220 σχολεία. Ναι. Κάνατε μάλλον έναν σύντομο απολογισμό έργων κατά την θητεία σας ως Δήμαρχο, και μας παρουσιάσετε λίγο και το πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Ωστόσο, Δημήτρη... Ναι, Δήμαρχε, δώσατε ωστόσο και έμφαση στη λεγόμενη προνοιακή πολιτική με την ευρύτερη έννοια του όρου, έτσι. Όπως πήγατε να πείτε προηγουμένως, αναβάθμιση σχολικών υποδομών, εκβάθρων κάποιες εξ αυτών, όπως δηλώσατε, εσχάτως 260 σχολεία, παιδικές κατασκηνώσεις, αυτό πρέπει να πούμε ότι μόνο η Πάτρα το έχει και είναι καλό, και την παραδοσιακή κοινωνική πολιτική μέσω του κοινωνικού οργανισμού της Αντιδημαρχίας Υγείας και Πρόνοιας κτλ. Ωστόσο, οι αντίπαλοι σας, οι λοιποί διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου, υποστήριξαν τελευταία και αυτοί δημόσια ότι ο Πλετίδης, ναι μεν τα έκανε όλα αυτά, δεν διέψευσαν επ' αυτού διότι υπάρχει αποτέλεσμα, αλλά και οι άλλες πόλεις τα ίδια χρήματα άκρες μέσες ρίχνουν στον κοινωνικό τομέα και στην λεγόμενη με την ευρύτερη έννοια προνοιακή πολιτική. Τι απαντάτε επ' αυτού? Εμείς απαντάμε ότι εμείς αυτό το οποίο μας ξεχωρίζει από τους άλλους είναι ότι ενώ οι κυβερνώντες μας λένε ότι θα πρέπει, όλοι έχουμε λίγα χρήματα. Τα χρήματα τα οποία παίρνουμε από έργα είναι για το έργα. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα έργο για το Λαδόπουλο, είναι για το Λαδόπουλο. Δεν μπορείς να πάρεις αυτά τα χρήματα να πας να κάνεις κάτι άλλο. Όχι. Το γεγονός ότι μας λείπουν, ας πούμε, για το Δήμο, από τα 6 δισεκατομμύρια που ήταν να πάρουν με όλοι οι Δήμοι, παίρνουμε το 1.850.000. Με αλγόριθμο που μοιράζεται, μας λείπουν εμάς. Θα έπρεπε να παίρνουμε 91 εκατομμύρια κάθε χρόνο και παίρνουμε 24. Μας λείπουν 67 εκατομμύρια. Εμείς τι λέμε λοιπόν στον κοινωνικό τομέα? Τι είναι εκείνο το οποίο κάναμε που δεν το κάνουν οι άλλοι?
Οι άλλοι παίρνουμε μέσω των προγραμμάτων, κάνουμε ορισμένα ζητήματα. Έχουμε μία δραστηριότητα, έχουμε παράρτημα Ρώμα, έχουν και άλλοι παράρτημα Ρώμα. Μπορεί να έχουμε εμείς διάθεση τροφίμων και άλλοι μπορεί να έχουν. Τι έχουμε εμείς που δεν το έχουν οι άλλοι? Εμείς έχουμε, είναι ο προσανατολισμός μας, ο οποίος είναι ο Κύριον, είναι για να σηκώσουμε τον άνθρωπο πιο ψηλά, για να μπορεί να παλεύει να μην βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα η οποία έχει, για παράδειγμα, κουζίνα, η οποία πηγαίνει και δίνει συσίτια στους συμπολίτες μας. Έχουμε 300 οικογένειες, τους οποίους τους τροφοδοτούμε καθημερινά, για, που για διαφόρους λόγους δεν μπορούν να... Να βγουν από το σπίτι, δεν δίνεται ηλικιωμένοι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό όταν αναλάβαμε εμείς, υπήρχε ένα πρόγραμμα, το οποίο όταν ήρθαμε, το οποίο το τροποποιήσαμε, ήταν πρόγραμμα Ελλάδος-Ιταλίας, και είπαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μία υποδομή, μιας και είχαμε δύο πράγματα στο μυαλό μας. Το ένα ήταν οι κατασκηνώσεις, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να έχεις σε λειτουργία μία κουζίνα, και το άλλο ήταν ότι πώς, ας πούμε, γιατί εμείς είμαστε δημοτική αρχή, μέσα στην περίοδο των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης και με όλα τα ζητήματα πληστηριασμών. Της πανδημίας και όλα αυτά μαζί που ήρθανε, μέχρι και άρα, ο πληθωρισμός, δήμαρχε, που πλέον όλα τα βασικά αγαθά έχουν πάει, έχουν εκτοξευτεί στα ύψη. Και αυτά είναι και στα ζητήματα του Δήμου, διότι οι εργολαβίες και ό,τι είχαμε στο Δήμο, τι έγινε? Μάλιστα, ο Δήμος ξεκίνησε και οι εργολάβοι, γιατί εγκαταλείπουν τις εργασίες τους, δώσανε μία έκπτωση, αλλά μετά συνάντησαν και αυτοί στην τροφοδοσία τους με υλικά, με εφόδια για να φέρουν σε πέρα στην αποστολή τους, όπως και ο Δήμος, να μην τα χρήματα που χρειάζεται είναι πολύ περισσότερα. Πήγαμε λοιπόν εμείς και κάναμε ημερήσιες κατασκηνώσεις. Τι σημαίνει ημερήσιες κατασκηνώσεις? Που είναι μοναδικό, που πήγαμε στα Υπουργεία για να το πάμε να το νομιμοποιήσουμε και είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοια δουλειά πουθενά, φέρτε το σε εμάς, όχι για να μας νομιμοποιήσουν και να μας χρηματοδοτήσουν, που πιστεύαμε εμείς. Μας είπαν ότι σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί θα κάνουμε τον κανονισμό των ιδιωτικών κάμπ, όχι για να νομιμοποιήσουν, που είναι θέμα διεκδίκησης. Αλλά 1.200 παιδιά της πόλης μας πηγαίνουν στις ημερήσεις κατασκηνώσεις και κάναμε δύο. Ένα ήταν στο κάμπι της Αγιάς και ένα στα Ροήτικα, που όταν αναλάβαμε και πήγαμε και είδαμε ήταν οι παλιές κατασκηνώσεις της πόλης, όπου τι είχαμε? Το είχαμε, 50 είναι αυτές, θυμούμε. Το 55, ναι. Σταμάτησαν να λειτουργούν, έπεσαν, γκρεμίστηκαν, ναι. Καταστράφηκαν, και αν πάει κάποιος τώρα θα πει, μα αυτό είναι εκπληκτικός ο χώρος. Εκπληκτικός, αν πήγαινε πριν θα έλεγε ότι είναι ένα ερείπιο. Η μέρα πηγαίνει και βλέπει ότι εκεί είναι μια ημερήσια παιδική κατασκήνωση, ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα, που μαζί με αυτά τα δύο είναι μοναδικά στην Ελλάδα και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε εμείς, που δεν το έχει κανένας άλλος και το οποίο δεν το μετρούμε εμείς απλώς σαν μια παρέμβαση, είναι τα λαϊκά φροντιστήρια. 600 παιδιά από το 2015 κάθε χρόνο πηγαίνουν στα λαϊκά φροντιστήρια με εθελοντές, δασκάλους, καθηγητές, φοιτητές που είναι στα τελευταία χρόνια, που είναι 220 στον αριθμό τους. Σε αυτό που λέτε, Δήμαρχε, το ρεπορτάζ λέει και είναι πολύ συγκινητικό. Παιδιά τα οποία πήγαν στο λαϊκό φροντιστήριο και σπούδασαν, εισήλθαν στο πανεπιστήμιο και έχουν περατώσει τις σπουδές τους, σήμερα διδάσκουν ως καθηγητές στο λαϊκό φροντιστήριο. Δηλαδή αυτός, η κοινωνία των πολιτών, ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη. Αυτό νομίζω ότι είναι, πρέπει να το πούμε για την Πάτρα, για να αισθανθούμε υπερήφανοι ως πατρινοί, ως πολίτες που έχουμε δημιουργήσει μια κοινωνία αλληλεγγύης. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Τελειώνω λαϊκό φροντιστήριο, γίνομαι επιστήμονας, βοηθάω το επόμενο παιδί. Αυτή η αλυσίδα αλληλεγγύης είναι κάτι το εξαιρετικό για την Πάτρα, έτσι. Είναι εκπληκτικό. Φεύγουμε και μένα τα προεκλογικά. Κύριε Δήμαρχε, σαν θεσμός είχαν ξεκινήσει και τα δωρεάν φροντιστήρια από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αλλά ήταν πολύ μικρό σε μέγεθος και σε αντίληψη. Ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, ως σκέψη, και είχε γίνει μια προσπάθεια να βοηθηθούν τα παιδιά των οικονομικά δύναμων οικογενειών. Απλά εσείς το πήρατε και το αλλάξατε και το αναπτύξατε. Γιατί το να έχεις 220 καθηγητές και 600 παιδιά και να είναι ιδιαίτερα, ας πούμε, για παράδειγμα στις νότιες συνοικίες που έχουμε πάρα πολλούς σχολεία που λειτουργούν το απόγευμα. Mm-hmm. Αυτό δεν λειτουργεί σαν δομή του Δήμου. Ο Δήμος δεν έχει μια υπηρεσία για να το λειτουργήσει. Λειτουργεί με εθελοντές και αυτό ανεβάζει το ότι ένας για όλους και όλοι για έναν και δίνει μια άλλη διάσταση στην κοινωνία μας. Είναι θέμα αξιών, είναι θέμα ιδανικών, είναι θέμα το πώς πρέπει να λειτουργεί μια κοινωνία.
Και σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ότι εμείς βγάζουμε παιδιά τα οποία θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Όχι. Δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι πηγαίνεις με τις φτερούγες σου και δίπλα στην οικογενειακή φτερούγα, προσφέρεις μία προστασία, δίνεις στα παιδιά μία ανάταση, τους δίνεις μία κατεύθυνση. Και αν δεις αυτό το θέμα είναι τεράστιο και που δεν γίνεται, δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένα φροντιστήριο. Πες ότι βρίσκαμε ένα φροντιστήριο και του λέγαμε σε παρακαλούμε πολύ, θα παίρνεις και παιδιά τα οποία δεν έχουν να πληρώσουν, θα παίρνεις και δύο παιδιά σε κάθε φροντιστήριο. Αυτό θα ήταν μία γνώση, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι γνώση και εμπειρία ζωής, γιατί είναι το περιεχόμενο με τον οποίο το... Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και το θίξατε και εσείς το θέμα για την διακοπή των έργων. Ξεκινούν κάποια έργα σε κάποιες περιοχές και ξαφνικά σταματούν. Είναι θέμα, είπατε, των εργολάβων και της ακρίβειας της αύξησης της τιμής των υλικών, κάτι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι μόνο αυτό? Το βασικό είναι ότι τα δημόσια έργα και τα δημοτικά έργα που είναι με εργολαβίες, όταν ξεκινούν γίνεται ένας ανταγωνισμός μεταξύ των εργολάβων, δίνουν μεγάλες εκπτώσεις για να πάρουν το έργο και μετά όταν είναι σε οριακό σημείο αυτό το οποίο έχουν κάνει, αυτό τους οδηγεί στην πορεία και επειδή εμείς επιμένουμε να είναι και ποιοτικό το έργο, οδηγούνται σε μια δυσκολία να το φέρουν σε πέραση. Τώρα που λέτε ποιοτικό, μου θυμήσατε που παλιές εργολαβίες 5 φορές έσκαψαν την Αγίου Ανδρέου. 5 ολόκληρες φορές. Ταλαιπωρήθηκε μια Πάτρα επί χρόνια επειδή η αρχική εργολαβία, δεν ενθυμούμε επακριβώς το έτος ή ποιος ήταν δήμαρχος και δεν παίζει και ρόλο, γιατί το ζητούμενο εδώ είναι ο εργολάβος που δεν έκανε καλά τη δουλειά και δεν τον επιτήρησε κανείς. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Έφη, μια ερώτηση. Πράγματι, κάθε πολιτικός, κάθε αιρετός που ασκεί πολιτική έχει τις επιτυχίες του, έχει όμως, τρόπον τεινά κύριε Δήμαρχε, κύριε Πελετίδη, και τις αστοχίες του. Εσείς είστε άνθρωπος που μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας. Είχατε αστοχίες αυτά τα 9 χρόνια. Και αν επανεκλεγείτε, υποτεθείστε ότι αναδεικνύεστε εκ νέου δήμαρχος. Αυτές τις αστοχίες θα τις διορθώσουμε, τι σκέφτεστε επ' αυτού? Όποιος δουλεύει και βρίσκεται σε... Ο Δήμος, για παράδειγμα, γιατί εμείς, ας πούμε, ότι ο Δήμαρχος είναι επικεφαλής μιας προσπάθειας των δημοτικών υπηρεσιών και καθίσει και πει ότι εμείς είμαστε οι τέλειοι, αυτός έχει πρόβλημα. Εμείς δεν λέμε ούτε για την τελειότητα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον κάνουμε μία προσπάθεια και αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Και βλέπουμε εκεί πέρα και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, αστοχίες που έχουν γίνει. Και όταν είπα προηγουμένως στην αρχή ότι είμαστε πιο όριμοι, γιατί προχωρώ και διδάσκομαι. Αν έχεις εσύ τη βούληση να προσφέρεις έργο, πρέπει αυτό να το μεγαλώνεις και να το κρατάς ως κόριο οφθαλμού. Και αυτό κάνουμε, γιατί μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί προβλέπουμε πλέον ότι εκείνο που κάναμε χθες δεν έφερε τα αποτελέσματα που περιμέναμε ή συναντούμε δυσκολίες και το βελτιώνουμε. Και αυτό είναι ένα πάλι από τα ισχυρά σημεία που λέμε εμείς ότι θέλουμε να συνεχίσουμε, γιατί η πόλη μας θα έχει η εμπειρία μας και η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε και η εργατικότητα και ο τρόπος που λειτουργούμε τα οικονομικά μας είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσει η πόλη μας για και το καλό της, των συμπολιτών μας. Και είναι και κάποιο λάθος, κύριε Δήμαρχε, που αν γυρίσετε πίσω θα το βλέπετε και δεν θέλετε να το επαναλάβετε? Πάντοτε υπάρχουν λάθος. Το λάθος ακριβώς... Αστοχία. Λέω ότι πολλές φορές... εμείς δεν, θα σας φέρω... Ένα θέμα που δεν διαχειριστήκατε θα σας φέρω με μερικά, τον σωστό τρόπο. Μερικά παραδείγματα. Αποδεικνύεται αυτό. Οι λειτουργίες... Ξεκινήσαμε, ας πούμε, στην αρχή και κάναμε εργολαβίες οι οποίες ήταν... παίρνοντας τα οικονομικά μας, επειδή είμαστε φτωχοί πολύ, δεν έχουμε έσοδα, έκανες μία εργολαβία για 1 χρόνο. Γιατί έτσι ήταν και διαμορφωμένη η κατάσταση από το παρελθόν. Αυτό όμως έχει γραφειοκρατία. Οπότε για να έπαιρνες ένα έργο για να, ή να πάρεις προμήθειες κάποιων υλικών, έπρεπε να περιμένεις, είχες νεκρές περιόδους που να γίνει η επόμενη, γιατί μπλοκαριζόντουσαν. Είδαμε ότι αναζητήσαμε, βρήκαμε χαραμάδες στην νομοθεσία, είπαμε να πάμε να κάνουμε για 2 χρόνια. Προμήθεια, αφού είναι στάνταρ αυτά τα ζητήματα. Άρα καθίσαμε και κωδικοποιήσαμε
τις ανάγκες μας και το πήγαμε και το φτάσαμε να κάνουμε κάθε δύο. Τώρα βρήκαμε τρόπους να πάμε και για 3 χρόνια να κάνεις αυτά. Διευκολύνουν τη μηχανή του Δήμου ώστε να μην έχει κενά στα χρονικά διαστήματα. Να πω όμως ορισμένα ζητήματα ότι εμείς, όχι μόνο η Πάτρα, όλη η Ελλάδα, πήγαν πίσω συνολικά τα έργα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας. Η πανδημία κράτησε 2 χρόνια. Μέσα σε μια δημοτική περίοδο, την τελευταία για παράδειγμα των 4 χρόνων, έκλεινε το ένα τμήμα του Δήμου. Ο Δήμος είναι μια αλυσίδα με κρίκους. Αν ένας κρίκος σταματήσει, σταματήσει η αλυσίδα να παίζει το ρόλο της αλυσίδας. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και η αλυσίδα της περιφέρειας, της αποκεντρωμένης και των Υπουργείων. Όπου κάποιος κρίκος έχανε, όλα αυτά δημιουργούσαν χρονοβόρες διαδικασίες και τα οποία φέρναν τα έργα πίσω, μετά ήρθε η ακρίβεια, τα υλικά εξφεντονίστηκαν, κανένας εργολάβος, όλοι οι εργολάβοι συναστριστήκαν και είπαν ότι σταματούμε τα έργα όχι μόνο στην Πάτρα, παντού, και ζητούσαν νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να έχουν μία τροποποίηση στα χρήματα τα οποία ζητούσαν. Και αυτό έχει τη συνέπειση, ότι το δημόσιο σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο είναι χρονοβόρο, είναι η διαχείρισή του δεν. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι ο τρόπος αυτός έχει δώσει, δεν είναι αποτελεσματικός, και εμείς λέμε ότι αν υπήρχε ένας δημόσιος φορέας κατασκευών ή αν ο Δήμος είχε το προσωπικό που πρέπει και η αυτεπιστασία ήταν συγκροτημένη, και που κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με την αυτεπιστασία μας, γι' αυτό ένα παράδειγμα ήταν τα 220 σχολεία που έγινε πλήρης ανακαίνιση και τα 17 που δίνουμε με εργολαβία για να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, έγινε με δικές μας δυνάμεις, όπως και πλατείες γίνανε με δικές μας δυνάμεις, όπως στο Νότιο Πάρκο, στην Εμποροπανήγυρη, στην Παραλία, στον Πεγουλάκη, στις Σιτιές, στην Ανθούπολη που είναι δίπλα στα νεκροταφεία, πλατείες που τις κάνουμε μόνοι μας. Τώρα που κάνουμε στην Αγία Αλεξιώτισσα, που οι δικές μας δυνάμεις τα κάνουν. Αν είχαμε έναν άλλο τρόπο, που αυτό όμως δεν είναι ότι ο Δήμος μπορεί να το κάνει από μόνος του, γιατί μπλοκαριζόμαστε από την νομοθεσία, γιατί ο Δήμος είναι μια κρατική υπηρεσία στα πλαίσια της κρατικής λειτουργίας, με αρμοδιότητες και με εμπόδια στο προς τα που θα πας. Και μια τελευταία ερώτηση, να μου επιτρέψετε κύριε Δήμαρχε, ο χρόνος μας πιέζει. Οι υπόλοιποι διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου σας κατηγορούν ή υποστηρίζουν ότι δεν παίρνετε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα παίρνετε? Εμάς μας είναι δύο... Η απορρόφηση αυτών είναι ικανοποιητική? Είναι δύο οι κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι ότι λέει πήρατε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς λέμε ναι, τα πήραμε. Λέει γιατί τα παίρνετε αφού είσαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εμείς είμαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα παίρνουμε όλα αυτά γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα παίρνει μέσα από τη φορολόγηση και τα έσοδα είναι που χρήματα, παίρνει, λέτε, δικά μας. Δικά μας και τα παίρνουμε όλα. Και αυτό το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρωτοπορία σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πάλι τα περισσότερες χρηματοδοτήσεις και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί δεν αφήσαμε τίποτα να πάει χαμένο, ήμασταν έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτό είναι ανταγωνιστική η διαδικασία για να πάρεις ένα πρόγραμμα ή κάποια χρηματοδότηση. Δεν είναι ότι πας εκεί και λες γεια σας, ήρθα εδώ πέρα, δώστε το. Πρέπει να πας να είσαι προετοιμασμένος με ένα πλήρη φάκελο μελετών και ό,τι προβλέπει η διαδικασία για να πάρεις την αυτήν. Και το άλλο που είπατε, ας πούμε, ότι αν καθυστερούν τα έργα ή όχι, καθυστερούν τα έργα. Πας να κάνεις, ας πούμε, λέω εγώ ότι αυτό το λέμε για να κατηγορήσουμε, όχι γιατί στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα. Πήγαμε για να κάνουμε την Ανοπόλη. Μάλιστα, βρήκαμε αρχαία. Τι να κάνουμε? Αυτό δεν εξαρτάται πλέον από τον Δήμο. Θα πρέπει να έρθει η αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν είχαν χρήματα. Τους δώσαμε και 125.000 ευρώ να πάρουν το προσωπικό να έρθουν να κάνουν να δουν τι γίνεται για να προχωρήσει το έργο. Είχαμε 2 σχολεία στα Ψελονόνια από κάτω στην πλατεία Βούδ, τα οποία βρήκαμε αρχαία. Τα σχολεία δεν προχώρησε η διαδικασία, γιατί πρέπει να μας τα αποδώσει αφού ελεγχθούν από την αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι γνωστή η διαδικασία που ακολουθείτε? Δεν είναι. Είναι μια κατηγορία επομένως, δηλαδή αξιοποιείς τις δυσκολίες οι οποίες παράγονται για να δώσεις μια μορφή. Αλλά για όλα αυτά πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω.
Αυτό το οποίο γίνεται στην πόλη μας έχει ξαναγίνει ποτέ? Στην πόλη μας ζούμε όλοι. Τι γινόταν την περίοδο της ισχυρής Ελλάδας, του Σιμίτη, την Ολυμπιακής πόλης, της πολιτιστικής πρωτεύουσας? Ποιο έργο γινόταν? Ποιο ακίνητο είχαμε κάνει? Ό,τι ζητούσαμε εμείς για χρόνια έχει μπει σε κίνηση. Δεν υπάρχει ένα ακίνητο το οποίο να μην γίνεται, να μην προχωρά η αξιοποίησή του για το συμφέρον του πατραϊκού λαού και όχι για τα συμφέροντα κάποιων οι οποίοι θέλουν να τα πάρουν και να τα κάνουν ιδιοκτησία τους, όπως τα παλαιά σφαγεία που τα είχε ένας επενδυτής, πλην όμως ούτε ένα ευρώ έδωσε για ενίκιο, το διέλυσε, το κατέστρεψε και μας τον παρέδωσε κατεστραμμένο πλέον για να πάμε να τον ανασυντάξουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε και για την συνέχεια. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δήμαρχε, που ήσασταν εδώ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη για τις υπόλοιπες 10 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο προεκλογικός αγώνας και βέβαια καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.